Εσύ είσαι για εκπομπές ασυνέχειες, δεν είναι. Πού να καθαρίσω μέσα σε μια εκπομπή. Εσύ πρέπει να έχεις κάθε μέρα να έχουμε αύριο χρήσα ρόπα. Θα πει. Γιατί εσύ έχεις και μια ιστορία ζωής, η οποία είναι και αυτή μυθιστορηματική. Δηλαδή, εσένα πρέπει να σε έχω εδώ, να μου λες και για τη ζωή σου, όχι μόνο για τα κοινά. Πες μου λοιπόν τώρα, γιατί είσαι άστεγη. Είπε, εγώ είμαι άστεγη. Δεν δούλεψα το χειμώνα. Και άμα δεν είσαι εισοδηματίας ή να έχεις κάποια σπίτια, να έχεις δικό σου σπίτι. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους που είναι τακτοποιημένους. Είσαι στο όνειρο, νομίζω. Το όνειρο όλων είναι όλοι να είναι τακτοποιημένοι. Όλοι αυτό. Ναι. Συγγνώμη, μετά αυτό από... Αυτό το κόμμα ψηφίζω εγώ. Όλοι... Δυστυχώς και το κόμμα μου μετά κάνει. Από 100 χρόνια είσαι φουρνάρισα, ναι. Είσαι τόσα χρόνια στο θέατρο, αυτά έχεις κάνει, έχεις παίξει σε τηλεοπτικές σειρές. Αυτό. Α, αυτό. Πώς τα κατάφερες κι είσαι έτσι στον δρόμο. Να, τα κατάφερα. Τώρα αυτά είναι γνωστές ιστορίες, ας μην τις καλύψουμε τώρα καθόλου. Λοιπόν, στον δρόμο δεν αισθάνομαι γιατί με αγαπούνε πάρα πολύ. Αν έχεις φίλο που σου λέει πάρε σπίτι να μείνεις, τι άλλο θέλεις. Θες κάτι άλλο. Δηλαδή νιώθω πάμπλουτη. Τι να μου πει τώρα εμένα. Τι να μου πει εμένα τώρα ότι το έχω στο όνομά μου ένα σπίτι και έχω εξοχικά που μπορώ να πάω να κάνω τις διακοπές μου. Δεν έχω, φίλους που μπορώ να πω θέλω αυτό και να μου το... Δώσω. Να ρωτήσω κάτι. Τι συνέστημα είναι αυτό σε μια ηλικία ωριμότητας πια. Ναι. Ο άνθρωπος έχει και μια ανάγκη λίγο... Να ξεκουραστεί. Να δουλέψει μεν, γιατί η δουλειά είναι δημιουργία, δεν είναι μόνο βιοποριστικό θέμα. Ναι. Αλλά και λίγο να κουμπίσει κάπου, να Άμα δεν έχεις να κουμπίσεις, δεν έχεις. Ή πέφτεις κάτω και δεν σηκώνεσαι, ή σηκώνεσαι και λες δεν ακουμπάω. Θα είμαι όρθια έτσι. Και όποιος θέλει και όποιος περνάει και αφήνει να ακουμπήσω, θα ακουμπάω. Αλλά έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση στην Ελλάδα, δεν μπορείς, ας πούμε, να το κάνεις προσωπικό το ζήτημα. Χιλιάδες άστεγοι, χιλιάδες άποροι που τρώνε από τα συσίτια, χιλιάδες άνεργοι, χιλιάδες που χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο. Τι θα κάνω με αυτό, κόψαν τα αγγλικά των παιδιών τους, κόψαν το ένα, τι να κόψουμε. Τώρα το μόνο που μένει να κόψουμε είναι τις φλέβες μας. Δεν έχει κάτι άλλο να κόψουμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να βγει μια κυβέρνηση τώρα, να πάρει την ευθύνη μια κυβέρνηση, ένα κάτι ας πούμε, να πάρουν την ευθύνη, να μας πούνε και εμάς τι μας περιμένει, τι θα κάνουμε. Δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με 300 και 400 ευρώ σύνταξη. Να, τότε θα μπορούσα, εγώ με 55 χρονών θα μπορούσα να κάνω τα χαρτιά μου για τη σύνταξη. Όμως, τι να την κάνω, σου λέει, μετά τον Ιούλιο θα γίνει το 600, τώρα που έγινε θα γίνει 300. Να τα κάνω τι τα 300. Έχω δουλέψει 30 χρόνια. Με νταβαντζή το κράτος. Τα 40, το 60% το δίνω. Και όταν έρχεται η ώρα που θέλω κι εγώ να πάρω κάτι, δεν έχει να μου δώσει. Τι να κάνω. Δεν είμαι μοναδική, δεν το παίρνεις προσωπικά το θέμα. Και όλα τα θέματα, τα άλλα, ας πούμε, της υιοθεσίας μου, αυτά. Είναι γεμάτος ο κόσμος είναι από τέτοιες περιπτώσεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Την περίοδο που ήσουν λες άστεγη και τώρα ένας φίλος σου έδωσε ένα σπίτι και μένεις. Πού έμενες? Δεν πρόλαβα να είμαι άστεγη. Μόλις προέκυψε το σου θέμα, ο φίλος μου. Είπε είμαι εγώ εδώ για σένα. Θα έχει το σπίτι, θα πας, θα μου κάνει τη μετακόμιση, μου το έβαψε, μου το. Όλα. Έχεις ωραίους φίλους. Έχεις ωραίους, καλούς φίλους. Δεν θα σε ρωτήσω ποιος και τι. Πάει κάπου το μυαλό μου, αλλά θα πάμε παρακάτω. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν κάνει κέφι να αναφέρεται και όλο αυτό δημόσια. Ναι, δεν υπάρχει λόγο. Ναι, είμαι σίγουρη. Άκουσα στο βίντεο ότι πέρασες μία περίοδο 3 ετών που δεν δούλεψες. Περίοδο συναισθηματικών, σοβαρών κατάθλιψης. Ναι, κοίταξε, ένας χωρισμός, όταν πας να κάνεις μια οικογένεια και δεν σου κάθεται, εμένα μου λείπε πάρα πολύ η οικογένεια. Γιατί δεν πέτυχε η υιοθεσία μου. Δεν πέτυχε. Καλά, ναι. Και μεσολάβησαν κάτι οικοτροφία, κάτι
κάτι μόνο σε αυτή τη ζωή. Ούτε τον αλωνών ήμουνα, ούτε αυτονών ήμουνα, δεν ήμουνα κανενός. Ήμουνα δικιά μου ήμουνα. Mm. Και όταν, ας πούμε, έρχεται, συμβαίνει ένας άνθρωπος να σου πει θέλω να κάνουμε παιδί, θέλω να παντρευτούμε, κάπως αλλιώς το βλέπεις, mm. νομίζεις ότι όταν δεν σου κάθεται αυτό, παθαίνεις ένα πατατράκα. Εγώ επίσης είχα, είχα έναν όγκο καλοήθη με κακοήθη συμπεριφορά παντού. 5 χρόνια φαίνεται από το ψυχολογικό μου, από την πίεση, στο κεφάλι, στην κοιλιά, στο στήθος, στη μήτρα, στο παντού. Έβγαινε αυτός ο όγκος, το πείσαμε να κάνω επέμβαση. Ψυχοσωματικό. Ναι, ναι. Έτσι φαίνεται, γιατί μετά όταν τα ξεκαθάρισε τα πράγματα, δεν μου ξαναεμφανίστηκε αυτό. Τι είναι τα ψυχοσωματικά. Ναι, αλλά όμως μου ανοίξαν την κεφαλή, μου ανοίξαν την κοιλιά, έτσι. Αυτά όλα. Τι είναι η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι πίεση μεγάλη. Δέχτηκα μεγάλη πίεση. Μεγάλη πίεση με αυτό που το ιδεατό που είχα μέσα στο κεφάλι μου, που είχα ονειρευτεί εγώ για τη ζωή μου. Και είναι όπως έχει ζάχαρο, ας πούμε. Και παίρνει την ινσουλίνη. Και η κατάθλιψη το ίδιο. Ένα υγρό το οποίο δεν εγκρίνεται μέσα στον εγκέφαλο. Πα στο γιατρό και σου δίνει τα αυτά. Είναι μια σκληρή περίοδος αυτή. Πέρασε κι αυτή η περίοδος. Και η ζωή συνεχίζεται, η ζωή είναι αγώνας, η ζωή είναι αξίωμα ότι είναι δύσκολη. Δεν είναι η ζωή εύκολη. Ή θα τα... Τι έχεις περάσει, ρε Σύχρισσα. Τι ζωή μυθιστορηματική είναι. Ωραία, ωραία, εντάξει, αφού είμαι εδώ... Από τη γέννησή σου... Είμαι εδώ. Από τη γέννησή σου στα βάσανα μπήκες. Δηλαδή είμαι. Αυτή η κλωστούλα που είπες στο Θοδωράκι, σου περάσει το ποδαράκι, ναι, που σου περάσει. Ναι, δεν είναι. Από τη γέννηση. Δεν είναι για δηλαδή, όλους Σεριάννη η ζωή. Ναι. Δεν είναι για όλους ένα Σεριάννη η ζωή. Και δεν εξαρτάται πάντα από το οικονομικό. Δεν είναι δηλαδή να το αλύσει όχι, το πρόβλημα το οικονομικό. Γιατί αν μου λες οικοτροφία και τέτοια. Φαντάσου όμως ότι. Ανοίξαν αγκαλιές στα μάτια του Φασουλή. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσένα σε πήρε μια οικογένεια, μια οικογένεια, γυναίκα, συγγενείς. Σε πήραν κάποιοι οι οποίοι τελικά δεν το πολύ θέλανε κιόλας, από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω παρελθόν. Δεν το πολύ γουστάρανε δηλαδή. Διάβασα και το βιβλίο τώρα του Ράμφου, που έχω αρκετές ενστάσεις, η λογική της παράνοιας, όπου... Αυτός, από αυτόν αρπάχτηκα μέσα και πήρα και το like αμέσως και του είπα. Λέω, αυτό μας σώζει. Δεν έχω παρελθόν. Δεν θέλω. Δεν έχω ούτε μετάνιος, ούτε δεν έχω. Σήμερα και το μέλλον. Δεν θέλω να έχω παρελθόν.